Υποκατάληψη βρέθηκε το πρώτο επαλευός μου έπειτα από το βίντεο που διέρευσε και απεικονίζει μαθητή να προπυλακίζει λεκτικά καθηγήτριά του για μία απουσία. Έπειτα από τις διαστάσεις και τη θύελλα αντιδράσεων για το θέμα, οι συμμαθητές του ανήλικου έκαναν κατάληψη στο σχολικό κτίριο προκειμένου να εκφράσουν την αλληλεγγύη του στο μαθητή και να ζητήσουν να μην πάρει το θέμα τη δικαστική οδό έναν χρόνο μετά. Μας κάνει εντύπωση το χρονικό σημείο που έρχεται στην επιφάνεια ένα βίντεο που δημιουργήθηκε πριν από ένα χρόνο για ένα περιστατικό που έχουν υπάρξει ποινές μέσα στο σχολείο. Θεωρούμε ότι είναι άκερο αυτή τη στιγμή να το ανεβάζουμε ξανά και να δημιουργούμε εντυπώσεις στο σχολείο. Αλλά παρόλα αυτά θέλουμε με αφορμή αυτό το γεγονός να τονίσουμε τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ίδιο το σχολικό συγκρότημα εδώ που συμμετέχει και ο ίδιος ο μαθητής. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Κόψης είχε πολύ ωραία σύσκεψη με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και το Σύλλογο Διδασκόντων προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή. Πάντως διαβεβαίωσε ότι δόθηκαν οι αμοιβαίες εξηγήσεις προκειμένου να ανοίξει το σχολείο. Τα προβλήματα θεωρώ ότι τα δρομολογήσαμε, ότι επιλύθηκαν τα περισσότερα, δόθηκαν αμοιβές εξηγήσεις, αμοιβές υποχωρήσεις, δεσμεύτηκα και στις δύο πλευρές. Τώρα γίνεται μια συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων με τους μαθητές και μου υποσχέθηκαν όλοι ότι εφόσον αυτά που υποσχέθηκαν σε μένα τηρηθούν, αύριο θα ανοίξουν το σχολείο. Ο κύριος Κοκονάς, αφού καταδίκασε τη συμπεριφορά του νεαρού, επισήμανε τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το σχολικό συγκρότημα, όπως τη συστέγαση των σχολείων και 900 μαθητών σε ακατάλληλες συνθήκες. Με την συστέγαση των σχολείων σε συνθήκες μη κατάλληλες για 900 μαθητές σε ένα τέτοιο σχολικό συγκρότημα, με αποτέλεσμα να έχουμε τέτοιες συμπεριφορές από τους μαθητές που λέμε δεν συμψηφίζουμε τη συμπεριφορά του μαθητή με το σχολικό περιβάλλον. Ήταν μια συμπεριφορά που δεν φυσικά την καταδικάζουμε, είναι μια ακραία συμπεριφορά, δεν πρέπει να έχουμε τέτοιες συμπεριφορές και πρέπει να μπαίνουν και στη λογική να συμψηφίζονται τέτοιες συμπεριφορές. Οι μαθητές θεωρούν ότι με αυτό δείχνουν την αλληλεγγύη του στο μαθητή για ένα βίντεο που υπήρξε πριν από ένα χρόνο και θεωρούν ότι πρέπει να σταματήσει αυτό η ανακύκλωση αυτού του βίντεο. Ο μαθητής ένα χρόνο πριν είχε τιμωρηθεί από το διευθυντή του σχολείου με ημερήσια αποβολή για το επεισόδιο εντός της τάξης, ενώ ο κύριος Κόψης τόνισε ότι δεν πρόκειται να επιβληθεί στο νεαρό καμία περαιτέρω ποινή. Η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως μέσω Facebook τόνισε ότι περιστατικά βίας κάθε μορφής δεν έχουν θέση στα σχολεία μας.